Καλημερίζω τον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Τζουλιαδάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, κυρία Τζουλιαδάκη. Καλά. Πάτε σε κινητοποίησεις, ναι? Ναι, ναι. Είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν έχουμε άλλη επιλογή εξάλλου. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε αυτό το επάγγελμα, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μονόδρομος αν θέλουμε να υπάρχουμε. Αυτή τη φορά τι είναι αυτό που σας έφερε, εκείνο που σας έφερε σε αυτή τη θέση, να πείτε πάμε σε κινητοποίησεις? Ποιο ήταν εκείνο που πραγματικά σας ξεπέρασε? Τα προβλήματα, κυρία Δουλγεράκη, είναι πολλά και διαχρονικά. Δεν είναι της παρούσας στιγμής ότι έγινε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που ξεχύλισε, θα έλεγα, το ποτήρι στην παρούσα φάση από πολλούς κτηνοτρόφους είναι ότι εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης των ζωοτροφών τον τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, που αυτό κορυφώθηκε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που αυξήθηκε το κόστος παραγωγής, δηλαδή οι ζωοτροφές, η ενέργεια, τα καύσιμα, οι ζωοτροφές τουλάχιστον πάνω από 110%. Για να απαλύνει έτσι λίγο την κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε ένα ποσό για να το μοιράσουν οι κυβερνήσεις στους κτηνοτρόφους. Αυτό το έκανε η Ισπανία πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, και έδωσε 30 ευρώ ανά κεφάλι προβάτου. Το έκανε η Ιταλία επίσης με 24 ευρώ ανά κεφάλι εγωπροβάτου. Εδώ στην Ελλάδα παλινοδούσαν 10 μήνες που έπρεπε να έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα, που μπορεί να ήταν λίγα, αλλά θα έπιαναν περισσότερο τόπο στους κτηνοτρόφους. Με αποτέλεσμα να μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο, να υπάρχει λίγο γάλα, να έχουν εξαρθεί τα θηροκομικά προϊόντα, το βιώνει ο καταναλωτής στα σούπερ μάρκετ που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή ραβιέρα στο εξωφρενικό ποσό των 20 ευρώ. Φανταστείτε να δείτε με την αγοριστική δύναμη που έχει ο μικρομεσαίος καταναλωτής, αν μπορεί να πλησιάσει αυτά τα προϊόντα. Όσοι πάμε, κύριε Τζουλιαδάκη, στο σούπερ μάρκετ, ξέρουμε τι γίνεται και τι έχουμε πια τη δυνατότητα να αγοράσουμε και τι δεν έχουμε να αγοράσουμε. Λοιπόν, να ολοκληρώσω όμως, κυρία Τζουλιαδάκη. Βεβαίως. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες, στις 5 του μήνα, μοίρασε αυτά το περιβόητο ποσό, που στην Ελλάδα ήταν στα 8 ευρώ, γιατί οι πίτες κυβερνήσεις συνέβαλαν και από τον κρατικό προπολογισμό και γι' αυτό πήραν περισσότερα χρήματα εκεί οι συνάδελφοι. 8 ευρώ ανά κεφάλι. Αλλά και αυτή τη μοιρασιά την έκανε, να σας το πω έτσι πολύ απλά να το καταλάβει ο καταναλωτής, μπακαλίστηκα. Δηλαδή έδωσε σε κάποιους και σε κάποιους δεν έδωσε. Και δεν γνωρίζουμε το λόγο που δεν έδωσε σε κάποιους πραγματικούς παραγωγούς που έχουν τζίρους με πωλήσεις προϊόντων, που έχουν τεράστιους τζίρους αγοράζων τροφών. Δηλαδή, με το χειρότερο τρόπο. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο εμείς εδώ στην Κρήτη και οι συνάδελφοί μας στην υπόλοιπη Ελλάδα να έχουν βγει στα κάγκελα, να έχουν γίνει έξω φρενών. Αυτό ξεχύλισε το ποτήρι. Αλλά δεν είναι αυτός ο ουσιαστικός λόγος, θα έλεγα. Είναι όλη αυτή η αγροτική πολιτική που χαράσεται όχι μόνο για τους κτηνοτρόφους και για τους αγρότες και για όλες τις κατηγορίες του πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Τι να πω. Δεν πήραν όλοι 8 ευρώ ανά κεφάλι, μεγάλα τα ποσά από την άλλη ως βοήθεια που δόθηκε στους συναδέλφους σας, όπως σας άκουσα να λέτε, στην Ισπανία και στην Ιταλία, 2 μέτρα και 2 σταθμά, κτηνοτρόφοι, η παραγωγή 2 και 3 και 5 και 10 ταχυτήτων. Πραγματικά είναι αναπάντητα όλα αυτά. Δεν ξέρεις γιατί εξελίσσονται έτσι τα πράγματα? Δεν ξέρω κι εμείς που ασχολούμαστε και μαθαίνουμε κάποια πράγματα περισσότερα από τους συναδέλφους μας που δεν ασχολούνται, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Τι έχει γίνει και τι μέλη γενέστε. Εγώ προσωπικά, για να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τώρα πρόσφατα επισκέφθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κρήτη. Υπουργικό κλιμάκιο μαζί με τον Πρωθυπουργό. Τέλος Νοεμβρίου. Έτσι ακριβώς, μας καλέσανε, πήγαμε σε μια σύσκεψη εκεί. Ναι. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση, εγώ προσωπικά το ρώτησα, του λέω: Υπουργέ, με αυτό το τελευταίο θέμα λέτε που λέτε ότι θα πληρώσετε όλα αυτά τον τελευταίο καιρό. Βγάλατε ένα προσωρινό κατάλογο με αυτούς που έχουν εγκριθεί. Ο κατάλογος είναι λάθος. Το είδατε, μου λέτε και δώσατε περίοδο 5 ημερών εστάσεων
για να δικαιωθούν υποτίθεται αυτοί που δεν έχουν πληρωθεί. Θα τους πληρώσεις αυτούς με την πληρωμή που θα κάνετε, αυτοί που λέτε που θα κάνετε μετά από 2 ή 5 μέρες. Γιατί οι προθεσμοί για τις εστάσεις ήταν 5 μέρες. Με την προοπτική να πληρωθούν και αυτοί άμεσα. Με μία λέξη χωρίς να... είπε ναι, θα πληρωθούν. Μετά από 4 μέρες κάνει την πληρωμή, δεν πληρώθηκε κανείς. Και όχι μόνο δεν πληρώθηκε, έβαλε και μία άλλη δικλίδα όσοι είχαν πέσει σε έλεγχο τον τελευταίο χρόνο, οποιοδήποτε έλεγχο, είτε διοικητικό, είτε επιτόπιο, είτε πολλαπλή συμμόρφωση, δεν πλήρωσε ούτε αυτούς. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, δεν μπορώ να σας απαντήσω, απλά τα καταγράφουμε, αλλά λέτε αυτό μπορεί να ξεχύλισε το ποτήρι, ωστόσο κρίσεις απανωτές, προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, διάθεση, τιμές παραγωγού, φαίνεται ότι πραγματικά σας έχουν φτάσει στο απροχώρητο, γιατί αυτό το μήνυμα μας στέλνετε, κύριε Τζουλιαδάκη. Έτσι, κυρία Δουλγεράκη, να σας το συνεχίσω ακόμα λίγο να καταλάβουν οι ακροατές που μας ακούνε. Μπορεί να αυξήθηκαν οι ζωοτροφές το διπλό και παραπάνω. Η ενέργεια το βιώνει όλος ο κόσμος, τα καύσιμα το ίδιο. Οι τιμές παραγωγού όμως αυξήθηκαν ελάχιστα σε ένα χρόνο μέσα. Για να φανταστείτε, θα σας πω ένα παράδειγμα στο γάλα. Πέρυσι, πριν ένα χρόνο μάλιστα, θα έλεγα, η τιμή του γαλάτου ήταν από 95 λεπτά έως 1,5. Φέτος είναι η μέση τιμή από 1,20 έως 1,25. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η ψαλίδα επιτέλους από τον παραγωγό στον καταναλωτή, πότε θα κλείσει, πότε θα λειτουργήσουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί να προστατευτεί και ο παραγωγός αλλά και ο καταναλωτής. Είναι κάποια πράγματα, κάποιες αδικίες που σε βγάλουν έξω από τα ρούχα σου. Mm-hmm. Υπάρχει μείωση του ζωικού κεφαλαίου? Τεράστια. Τεράστια, κυρία Δουλγεράκη, δεν μπορούσαν οι παραγωγοί σε αυτές τις συνθήκες να μπορέσουν να συντηρήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο, και ήταν και μια χρονιά φέτος που εύκολα μπορούσες να το ξεφορτωθείς, θα έλεγα έτσι, εισαγωγικά, με τις συνθήκες αυτές που έτρεχαν, γιατί λόγω COVID 2-3 χρόνια δεν είχαν γίνει κοινωνικές εκδηλώσεις. Φέτος ήδη γινόταν πανικός και εύκολα μπορούσαν να οδηγηθούν τα ζώα στη σφαγή. Οδηγήθηκαν δυστυχώς παραγωγικά ζώα σε σφαγή. Υπάρχει, εύκολο είναι αυτό. Τι απολύες έχουμε, δηλαδή με ποια τάξη είναι? Και δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα στην Κρήτη να μας πείτε. Και σε αμυγός κτηνοτροφικές περιοχές, που εκεί δηλαδή ασχολούνται μόνο με την κτηνοτροφία, που δεν έχουν εισόδημα από ελιά που πήγε φέτος πολύ καλά ή άλλες καλλιέργειες, εκεί αγγίζει το 30 και στο 40%. Μάλιστα. Μεγάλη η απώλεια αυτή την ώρα, άντε να ζήσουν έτσι οι οικογένειες, έτσι. Και φέτος φανταστείτε, βοήθησε και ο καιρός. Ο χειμώνας ήταν ήπιος μέχρι προχθές. Mm. Έβρεχε αναταχτά χρονικά διαστήματα, υπήρχε, είχε βγει χόρτο. Δηλαδή και μπορούσαν να την ψιλοβολέψουν έτσι, σας το ξαναλέω έτσι απλά, οι κτηνοτρόφοι. Mm-hmm, mm-hmm. Είπατε μονόδρομος ή κινητοποίησης, αν θέλουμε να υπάρχουμε και ως επαγγελματίες. Σημαίνει τι αυτό, μεταφράζεται πώς, κύριε Τζουλιαδάκη? Να σας πω, χθες το βράδυ είχαμε στο μυαλό μας να ορίσουμε μία ημερομηνία για κινητοποίηση. Αυτό δεν έγινε χθες το βράδυ γιατί παρευρισκόταν και συνάδελφοί μας από τους άλλους νομούς, η οποία δεν ήταν έτοιμη να πάρουν αυτή την απόφαση. Συνεννοηθήκαμε και θα αρχές της εβδομάδας αυτής θα γίνει μία συνάντηση με όλους τους προέδρους Κρήτης, και εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις και θα οριστούν οι ημερομηνίες τελικές. Μάλιστα. Για όλα αυτά τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο, κύριε Τζουλιαδάκη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τζουλιαδάκη.